Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε μια πολύ γλυκιά επιστολή απόψε από ένα νεαρό κορίτσι που μόλις έχει χωρίσει για πρώτη φορά σε μια πολύ νεαρή ηλικία. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα σας. Σας παρακολουθώ αρκετό καιρό και μια φίλη μου με παρότρινε να αρχίζω να κοιτάω κάποια από τα βίντεό σας, διότι όπως μου ανέφερε τη βοήθησαν αρκετά. Θα ήθελα πολύ να σας πω τον πόνο μου. Και εγώ πρώτη φορά κάνω κάτι τέτοιο να μιλήσω σε κάποιον γι' αυτό εκτός από τις φίλες μου. Αρχικά θέλω να αναφέρω ότι χώρισα πρόσφατα και δεν είμαι καθόλου καλά ψυχολογικά ούτε σωματικά. Ξέρω ότι είναι λογικό να πονάω και να στεναχωριέμαι, διότι είναι κάτι πρόσφατο, όμως δεν μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό και μου φαίνεται σαν ψέμα και άδικο. Αρχικά να αναφέρω πως είμαι λίγο μετά τα 20 και είχαμε σχέση 1,5 χρόνο και εκείνος είναι μεγαλύτερος μου 2 χρόνια. Ξέρω πως 1,5 χρόνος δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Όχι αγάπη μου, είναι. 1,5 χρόνος είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην εποχή μας, τις σχέσεις που διαρκούν πάνω από 6 μήνες τις ονομάζουμε ακροχρόνιες. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αλλά λες ότι ξέρω πως 1,5 χρόνος δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μέσα σε όλο αυτό υπήρχε και συγκατοίκηση με αυτόν τον άνθρωπο, την οποία δεν είχα προτείνει εγώ. Είμαστε και δύο ανεξάρτητοι άνθρωποι. Εγώ δουλεύω και σπουδάζω μόνη μου χωρίς οικονομική βοήθεια από τους γονείς μου και εκείνος το ίδιο κατά κάποιο τρόπο. Στον 5ο μήνα της σχέσης μας συγκατοικήσαμε, αν και η πρόταση μου είχε γίνει πολύ νωρίτερα, δηλαδή αυτός ήθελε πιο νωρίς να συγκατοικήσετε. Για εκείνον ήμουν η πρώτη του σχέση. Δεν είχε ξανακάνει κάτι σοβαρό με κάποια άλλη, απλώς πέρναγε καλά, ενώ εγώ είχα σχέσεις πριν από εκείνον. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, λοιπόν, εγώ άρχισα να δένομαι αρκετά και να νιώθω ακόμα περισσότερο. Θα ήθελα να αναφέρω πως ήμουν πολύ σωστή απέναντί του, όπως και εκείνος δεν μου είχε δώσει κανένα δικαίωμα. Είναι καλό παιδί και πολύ ευαίσθητος, παρόλο που εκείνος πήρε την απόφαση να χωρίσουμε. Σε όλο αυτό τον 1,5 χρόνο που μέναμε μαζί, είδαμε και τις παραξενιές του καθενός. Εγώ προσωπικά έδωσα πάρα πολλά σε αυτή τη σχέση. Ήμουν αυτή που τον φρόντιζα σαν μητέρα. Έκανα δουλειές στο σπίτι, μαγείρευα, του τα είχα όλα έτοιμα δηλαδή, και δεν το λέω να με κάνω καλύτερη, απλώς έτσι ήταν. Εκείνος λίγες ήταν οι φορές που θα ασχολιόνταν με τις δουλειές του σπιτιού ή να μου μαγειρέψει. Πολλές φορές εκνευριζόμουν από αυτά που δεν έκανε. Περίμενα να δω πράγματα που δεν έβλεπα, αλλά εντάξει, δεν ήταν πρόβλημα για μένα και σκεφτόμουν ότι θέλω να το φροντίσω. Αυτό με τη φροντίδα είναι πρόβλημα. Και θα το εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Είναι πρόβλημα αυτό με τη φροντίδα, να θέλεις να φροντίσεις τον άλλον. Να προσθέσω πως είχαμε περάσει και δύο καραντίνες μαζί, πόσο να είναι ήταν δύσκολο, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μας. Εκείνος έχει το χόμπι του βέβαια. Γενικά είναι το παιδί που θέλει να αφιερώσει χρόνο και στους φίλους του και στο χόμπι του που αγαπάει πολύ. Τον τελευταίο καιρό δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα, ειδικά η καραντίνα ήρθε και έδεσε. Γιατί αναγκάστηκε να κάνει μια δουλειά που δεν ήθελε καθόλου για οικονομικούς λόγους. Δεν ήταν καλά ψυχολογικά και τον έβλεπα. Ήθελε να έχει μια καλή δουλειά, να τελειώσει τη σχολή του, πράγμα που είναι δύσκολο για ένα παιδί που τα βγάζει πέρα μόνο του. Ήθελε να κάνει διάφορα πράγματα και συνέχεια σκεφτόταν αυτά όλο αυτό τον καιρό. Όλο αυτό τον καιρό βέβαια ήθελε να βλέπει και την παρέα του που βρίσκονται αλλού και δεν μπορούσε να τους δει κάθε μέρα, όπως κάποτε, και εφόσον έφερνε νεύρα με έκανε κάποιες φορές να τα αποδίδω με νεύρα και να καταλήγουμε σε τσακωμούς χωρίς αιτία. Εγώ βέβαια του είχα εξηγήσει πως είμαι δίπλα του και ότι θα τα καταφέρουμε μαζί. Μου ζήτησε όμως να χωρίσουμε γιατί λέει δεν ξέρει αν το θέλει αυτό που έχουμε, αν θέλει να είμαστε μαζί, να μένουμε μαζί, να έχει σχέση. Έπαθε μια υπαρξιακή κρίση και του έφταιξαν όλα. Χωρίσαμε μόνο λίγες μέρες και βρεθήκαμε για να μιλήσουμε και τα ξαναβρήκαμε, όχι επειδή τον παρακάλεσα ή κάτι τέτοιο. Φαινόταν και αυτά που είπε δεν τα εννοούσε βέβαια και ζήτησε συγγνώμη. Αλλά για λίγες μέρες ήταν όλα καλά, σκεφτόμασταν τι θα κάνουμε, λέγαμε να αλλάξουμε σπίτι διότι δεν μας βόλευε η περιοχή, αλλά όλα αυτά μαζί. Μέχρι που μια μέρα γυρνάει από τη δουλειά και μου λέει ότι δεν το θέλει αυτό άλλο, δεν θέλει να είναι σε σχέση, πως έχει χάσει τον εαυτό του και πως το καλύτερο και για τους δύο είναι να χωρίσουν. Έκλαιγε όταν μου τα έλεγε, στενοχωριότανε, δεν έπαιξε θέατρο, μου μίλησε πολύ σκληρά για να μπορέσω να το διαχειριστώ. Είπε πως δεν νιώθει όπως πρώτα και ότι δεν τον μπορεί άλλο.
Αυτό μου ζήτησε να ξενικιάσουμε, εγώ δεν ήξερα τι να πω, σοκαρίστηκα, στεναχωρήθηκα, έκλαψα. Φεύγω για μια εβδομάδα από το σπίτι, είχαμε επικοινωνία, μου έστειλε να δει τι κάνω, δεν ήθελα να του μιλήσω, ήμουν πληγωμένη, αλλά απαντούσα. Συναντηθήκαμε να μιλήσουμε για το σπίτι, περίμενα ότι θα είχε αλλάξει γνώμη, όπως την πρώτη φορά δηλαδή, ότι θα το προσπαθούσαμε, αλλά ήταν κάθετος πως είχε πάρει την απόφασή του. Και καταλήξαμε στο τέλος που δεν ήθελα και, νιώθω πολύ άσχημα και προδομένη από εκείνον. Και νιώθω πολύ άσχημα και προδομένη από εκείνον. Δεν περίμενα αυτή την κατάληξη. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έφταιξε. Το ότι έχασε τον εαυτό του, το ότι βαρέθηκε, δεν ξέρω να δώσω μια απάντηση στον εαυτό μου για όλο αυτό και τώρα πρέπει να σταθώ δυνατή, γιατί είμαι μόνη και πρέπει να χτίσω πάλι μια καινούργια ζωή. Θα ήθελα πολύ να μου πείτε τη γνώμη σας και να μου δώσετε κάποιες συμβουλές. Σας ευχαριστώ. Αγάπη. Κούκλα μου. Κούκλα μου. Είσαι στην ηλικία της κόρης μου. Μωρό μου. Πήρες μια πρώτη γεύση από τη δύσκολη ζωή των ενηλίκων. Στην ηλικία που είσαστε, έφηβοι ακόμη, γιατί εφόσον παρακολουθείς τα βίντεο, θα έχεις δει που λέμε ότι και η Δ. Αριστονίδη Θεοδοσίου και εγώ ότι από τα 24 με 26 χρόνια και μετά ολοκληρώνεται πλήρως η εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου, άρα οι νεαροί ενήλικες μπορούν να σκέφτονται όπως τους υπόλοιπους ενήλικες, άρα ψυχολογικά μέχρι τα 24 έως 26 βρίσκεστε ακόμη στην εφηβεία. Πολύ νωρίς στη ζωή σας μπήκατε σε σοβαρά πράγματα, σε συγκατοίκηση και στην ουσία σαν ένα γάμο. Τι διαφορά έχει ο γάμος από τη συγκατοίκηση? Καμία στην ουσία. Πρακτικά εννοώντας, γιατί ξέρω ότι κάποιοι εδώ στο κανάλι θα πείτε μα είναι μυστήριο, ο γάμος μα ευλογείται η ένωση των δύο ανθρώπων. Εντάξει, από θεολογικής πλευράς είναι κάτι διαφορετικό, όμως από ψυχολογικής πλευράς το να συγκατοικήσει ένα ζευγάρι σημαίνει ανάληψη σοβαρών ευθυνών του ενός απέναντι στον άλλο. Σημαίνει ότι φτιάχνουν μαζί μια οικογενειακή μονάδα. Η οικογένεια δεν είναι μόνο γονείς και παιδιά, η οικογένεια είναι και δύο άνθρωποι που ζουν μαζί. Επίσης η οικογένεια είναι και ένας άνθρωπος που ζει μαζί με ένα κατοικίδιο ή ένας άνθρωπος που ζει μαζί με πολλά κατοικίδια. Η οικογενειακή μονάδα είναι οι άνθρωποι, τα πλάσματα που ζουν μαζί. Κάνατε μια οικογένεια, στην οποία εσύ μωρό μου επήρες με μεγάλη προθυμία το ρόλο της μαμάς. Να τον φροντίζεις, να του μαγειρεύεις, να τον μπλένεις, να τον καθαρίζεις. Έγινες η μαμά του. Καταλαβαίνω ότι δεν το έκανες επίτηδες αυτό. Δεν είπες τώρα θα πάω και θα γίνω η μαμά του φίλου μου. Φαίνεται όμως ότι έχεις μέσα σου μία τάση για συνεξάρτηση. Είσαι γυναίκα που αγαπάει πολύ. Θα σε υπενθυμίζω όλους ότι είναι εξαιρετικό βιβλίο για να διαβάσουμε, το βιβλίο της Ρόμπιν Νόρκουτ, «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», το οποίο για όσους ενδιαφέρονται να το ακούσουν το διαβάζω κάθε Δευτέρα σε e-book στη λειτουργία συμμετοχή. Οι υπόλοιποι μπορείτε να το βρείτε. Έχω πει ξανά ότι δεν υπάρχει σε έντυπη μορφή, υπάρχει όμως διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή. Εγώ το έχω αγοράσει ηλεκτρονικά τώρα που είμαι στο εξωτερικό και το διαβάζω για τη συμμετοχή. Η Ρόμπιν Νόρκουτ εξηγεί στο βιβλίο της που μιλάει για τη συνεξάρτηση ότι κάποιες γυναίκες έχουμε την τάση να θέλουμε να γινόμαστε τροφή, μητέρες, όχι σύντροφοι, τροφή των ανδρών με τους οποίους δημιουργούμε ερωτικές σχέσεις. Αυτό είναι δικό μας κομμάτι. Έχει να κάνει με τη δικιά μας παθολογία. Έχει να κάνει με το πώς έχουμε μεγαλώσει. Έχει να κάνει με τα κενά τα συναισθηματικά που έχουμε μέσα μας. Έχει να κάνει με το ότι δεν μάθαμε ότι αξίζουμε να αγαπιόμαστε χωρίς να δίνουμε κάτι. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε άνδρας, η κάθε γυναίκα, το κάθε πλάσμα πάνω στη γη δικαιούται να αγαπηθεί επειδή υπάρχει. Όχι επειδή έχει μαγειρέψει, όχι επειδή έχει πλύνει, όχι επειδή έχει καθαρίσει, όχι επειδή έχει κάνει τις δουλειές. Επειδή υπάρχει. Δικαιούμαστε την αγάπη επειδή υπάρχουμε. Η αγάπη είναι το πιο πολύτιμο αγαθό και είναι κρίμα. Είναι σκληρό, άδικο. Δεν είναι υγιές, δεν είναι φυσικό πράγμα να πρέπει να κάνουμε πράγματα για να μας αγαπούν. Όμως, επειδή μεγαλώσαμε τον τρόπο, μεγαλώσαμε όλοι, μας έλεγαν οι γονείς μας, άμα κάνεις αυτή την αταξία δεν θα σε αγαπώ. Και άμα είσαι φρόνιμη θα σε αγαπώ. Και άμα κάνεις αυτή την καλή πράξη θα σε αγαπώ. Και άμα φέρεις καλούς βαθμούς θα σε αγαπώ.
και αν πεις ψέματα δεν θα σε αγαπώ, και αν κάνεις αυτή την αταξία δεν θα σε αγαπώ, τρόπο αντί να έχει φυτευτεί μέσα στο μυαλό μας ότι οφείλουμε να κάνουμε συνεχώς πράγματα για να μας αγαπάνε οι άλλοι. Και όσο πιο χαμηλή αυτοεκτίμηση έχει μια κοπέλα, τόσο πιο εύκολα πέφτει στην παγίδα του να γίνεται από μόνη της, να αναλαμβάνει από μόνη της την ευθύνη του να γίνεται τροφός, μητέρα του συντρόφου της. Δεν θεωρώ ότι φταίς εσύ που τελείωσε σχέση. Δεν το λέω αυτό για να σε κατηγορήσω ότι επειδή έγινες μαμά του γι' αυτό τελείωσε σχέση. Απλώς ως ψυχολόγος, διαβάζοντας όλα αυτά που μου έγραψες, οφείλω να το εντοπίσω αυτό το σημείο και να μιλήσω γι' αυτό. Ότι είναι ανησυχητικό να θέλουμε να φροντίσουμε τον άλλο. Είναι ανησυχητικό να θέλουμε να επιλύσουμε εμείς τα προβλήματά του. Είναι ανησυχητικό για μας. Σημαίνει ότι συνδυόμαστε με ένα συνεξαρτητικό τρόπο. Ότι δίνουμε περισσότερο από όσο πρέπει για να αγαπηθούμε. Ότι οι σχέσεις μας δεν είναι ισορροπημένες. Το δίνω και το παίρνω δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Δίνουμε περισσότερα από όσα παίρνουμε. Και όπως έγραψες και εσύ πολύ ξεκάθαρα, δεν απαιτούσες κιόλας να πάρεις περισσότερα. Ο φίλος σου. Ένα αγόρι, φοιτητής, έφηβος ακόμη. Μπορεί να είναι 2 χρόνια μεγαλύτερος, αλλά είναι έφηβος. Ο οποίος, όπως και εσύ, έχει τη δύσκολη μοίρα του να εργάζεται και να σπουδάζει παραλληλά. Στην Ελλάδα του 2021 υπάρχουν και άλλα παιδιά στη θέση σας. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήταν καλύτερη η οικονομία της χώρας, δεν δουλεύαμε για να σπουδάζουμε. Ξέρω εγώ, στη δικιά μου τη γενιά δεν ήταν πολλοί αυτοί που δούλευαν για να σπουδάζουν. Υπήρχαν πάλι σε φοιτητές και σε φοιτήτριες που δούλευαν για να σπουδάζουν. Όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι καλύτερα, θα ήταν πολύ καλύτερο, θα ήταν ιδανικό να μπορούν οι οικογένειες να υποστηρίζουν οικονομικά τις σπουδές των παιδιών τους και τα παιδιά τους να αρχίσουν να εργάζονται μετά που θα τελειώσουν το πανεπιστήμιο. Άλλο θα εργαστούν το καλοκαίρι για ένα χαρτζιλίκι ή να πάνε να εργαστούν σεζόν ή να εργαστούν για 2-3 μήνες το χρόνο, και άλλο να πρέπει να εργάζεσαι όλο το χρόνο και για να επιβιώσεις οικονομικά και για να θρέψεις τον εαυτό σου, αλλά και για να μπορέσεις να σπουδάσεις. Αυτό κάνει τη θέση σας δύσκολη. Δηλαδή, και οι δύο μπήκατε από την αρχή σε ευθύνες ενηλίκων να δουλεύετε για να σπουδάζετε, και εδώ στο κανάλι έχει και άλλο κόσμο και μεγαλύτερους από εσάς, οι οποίοι έχουν μοιραστεί μαζί μας τις ιστορίες τους ότι και σε αυτούς είχε συμβεί κάτι παρόμοιο, ότι οι οικογένειες τους δεν μπορούσαν οικονομικά να τους στηρίξουν και πρέπει να εργαστούν σκληρά για να μπορέσουν να σπουδάσουν, ή καθυστέρησαν οι σπουδές τους ή τις έκαναν αργότερα ή δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν ενώ είχαν τα ακαδημαϊκά φόντα για να σπουδάσουν, είχαν το μυαλό, είχαν την θέληση, αλλά δεν υπήρχε οικονομική ευχέρεια. Αυτό δυσκολεύει την κατάσταση και για εκείνον και για εσένα. Εσύ φαίνεται ότι έχεις περισσότερη ψυχική ανθεκτικότητα. Έχεις περισσότερο resilience, ότι αντέχεις περισσότερο τις δυσκολίες. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Εσύ σε αντιδιαστολή με το φίλο σου, είσαι πιο όρημη ψυχοσυναισθηματικά. Αυτό έχει να κάνει και με το ότι είσαι κορίτσι, γιατί φαίνεται ότι τα κορίτσια οριμάζουν πιο γρήγορα από τα αγόρια και βιολογικά, αλλά και ψυχοσυναισθηματικά. Αν θυμάμαι καλά από τα μαθήματα της εξελικτικής ψυχολογίας, προηγούνται 2 χρόνια τα κορίτσια στην ίδια ηλικία από τα αγόρια, από τα στάδια ψυχοσυναισθηματικής, ακόμη και βιολογικής νομίζω εξέλιξης, επειδή δεν είμαι βιολόγος, όμως δεν είμαι ιατρός, δεν το ρισκάρω να το πω ξεκάθαρα, αλλά ξέρω ότι σίγουρα ψυχολογικά τα κορίτσια οριμάζουν πιο νωρίς, λόγω φύλου. Άρα έχετε 2 χρόνια διαφορά, είστε περίπου στην ίδια ηλικία ψυχολογικά, όμως φαίνεται ότι έχεις περισσότερη ψυχική ανθεκτικότητα. Ίσως είσαι και πιο δυνατός χαρακτήρας. Ίσως είσαι και πιο αποφασιστική. Είσαι και πιο αισιόδοξη. Είσαι και πιο εστιασμένη στα θέλω σου. Ο φίλος σου, ο πρώην φίλος σου, φαίνεται πως είναι ένα νεαρό αγόρι, το οποίο είναι ενοχλημένο από τη συνθήκη την κοινωνική γύρω του και την οικονομική. Είναι ενοχλημένο από την κρίση, είναι ενοχλημένο από την πανδημία, είναι ενοχλημένο από την κλεισούρα, είναι ενοχλημένο από την ανελευθερία που βιώνει, όλοι βιώνουμε ανελευθερία, αλλά σκεφτείτε και ένα νεαρό παιδί το οποίο να πρέπει να εργαστεί σε μια δουλειά που δεν του αρέσει για να μπορέσει να επιβιώσει οικονομικά, οι σπουδές του να πάνε στράφη, να πάνε πίσω, όλες αυτές οι καταστάσεις είναι βαρύ. Συγκατοικήσατε, φαντάζομαι ότι ο λόγος που σου λέγε να συγκατοικήσετε είναι για οικονομικός, για να πληρώνετε, να μοιράζεστε τα έξοδα του διαμερίσματος του σπιτιού που μένατε. Φαντάζομαι, υποθέτω, δεν ξέρω, ή μπορεί να είναι και συναισθηματικός λόγος, να ήθελε να βιώσετε τον έρωτά σας. Φαίνεται όμως ότι έπαθε μια υπαρξιακή κρίση, όπως πολύ ορθά το έγραψες, δεν μπορούσε να διαχειριστεί άλλο τη ζωή του και άρχισε
να βγάζει από τη ζωή του αυτά τα πράγματα που ήταν πιο εύκολο να βγάλει. Μάλιστα. Και εδώ θα έρθουν πολλοί από τους φίλους του καναλιού να ταυτιστούν μαζί σου. Παρόλο που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πολύ νωρίς μπήκατε σε συγκατοίκηση και σε ευθύνες ενηλίκων, πολύ νωρίς, ήταν καλύτερα να συγκατοικήσει ένα ζευγάρι στα 25, στα 26, όχι από τα 20-21 χρόνια να συγκατοικούν, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, με την έννοια του ότι σε αυτή την ηλικία, στα 25-26, είναι πιο όρημοι ψυχοσυναισθηματικά, κάνουν καλύτερη επιλογή και μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τις ευθύνες της συγκατοίκησης. Γιατί έχω πει και προηγουμένως ότι συγκατοίκηση σημαίνει δημιουργώ μια οικογένεια, άρα αναλαμβάνω ευθύνες, τις οποίες εσύ ευθύνες ανέλαβες με το παραπάνω. Και αυτός φαίνεται ότι δυσκολευόταν να τις αναλάβει, δεν ήθελε να τις αναλάβει, δεν άντεχε να τις αναλάβει άλλο. Θα ταυτιστείτε με αυτό που λέω και πολύ μεγαλύτεροι, ότι όταν ένας άνθρωπος βρει τα δυο στενά που λέμε στην Κύπρο, ή βρει τα δυο στενά, δηλαδή βρεθεί σε δύσκολη θέση και δεν αντέχει άλλο την κατάστασή του, θα πετάξει ως βαρύδια από πάνω του αυτό που είναι πιο εύκολο να πετάξει. Ξέρετε, τα πλοία έχουν τη λεγόμενη σαβούρα, βαρύδια. Συνήθως νομίζω είναι σακούλες με άμμο, δεν είμαι σίγουρη. Θα μου γράψετε στα σχόλια εσείς που ξέρετε καλύτερα από μένα, που όταν υπάρχει πρόβλημα, τα ρίχνουν μέσα στη θάλασσα για να ελαφρύνει το πλοίο. Έτσι λοιπόν, ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε μια υπαρξιακή κρίση, που βρίσκεται σε μια φάση στη ζωή του που του φταίνε όλα, που δεν είναι καλά με τον εαυτό του, που έχει άγχος, που έχει στενοχώρια, που έχει κατάθλιψη ίσως, που έχει αρνητικές σκέψεις, που έχει χάσει τη χαρά, προσπαθώντας να βρει λύση στα προβλήματα του τεμπέλικα, είναι τεμπέλικο ο τρόπος αυτός για να βρεις λύσεις στα προβλήματά σου, πετάς ότι είναι πιο εύκολο να πετάξεις. Ξεφορτώνεις ότι είναι πιο εύκολο να ξεφορτωθείς. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να ξεφορτωθείς τη δουλειά, πρέπει να πας δουλειά για να επιβιώσεις. Δεν μπορείς να ξεφορτωθείς τους γονείς σου, είναι αίμα σου. Δεν μπορείς να ξεφορτωθείς τις σπουδές, θέλεις να σπουδάσεις. Τη φιλενάδα όμως, μια χαρά τη ξεφορτώνεσαι. Άρα σε έδιωξε, σε ξεφορτώθηκε τρόποντινά, προσπαθώντας να βρει λύση στο πρόβλημά του. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα βρει λύση στο πρόβλημά του. Γιατί με το να καταστρέφουμε τις σχέσεις μας και να καταστρέφουμε τις σχέσεις αυτές που είναι πιο υποστηρικτικές προς εμάς, δεν βρίσκουμε λύση στα προβλήματά μας. Φυσικά δεν έχουμε ακούσει και την πλευρά του φίλου σου, αλλά από όσα μας έχεις γράψει, ότι συγκινημένος και ευαίσθητος, κλαίγοντας, σου είπε να χωρίσετε ειδικά τη δεύτερη φορά, ότι κράτησε επαφή μαζί σου όλες αυτές τις μέρες, μου φαίνεται ότι δεν πρέπει να έχει κάποια παράπονα από σένα, γιατί αν είχε κάποια παράπονα από σένα θα σου λέγε δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν μ' αρέσει το άλλο που κάνεις και θέλω να χωρίσουμε. Υποθέτω πάντοτε, δεν μπορώ να ξέρω σίγουρα τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό του. Είπαμε θεραπευτικές υποθέσεις κάνουμε εδώ όταν προσπαθούμε να αναλύσουμε μια επιστολή και προσπαθούμε να καταλάβουμε πράγματα για μας, όχι για τον άνθρωπο που στέλνει την επιστολή, γιατί δεν είναι εδώ ο άνθρωπος να μιλήσει. Όπως και να έχει, αντιλαμβάνομαι την απογοήτευση που νιώθεις, αντιλαμβάνομαι πόσο πληγωμένη νιώθεις, πόσο πόνο νιώθεις. Είναι οι πρώτες δύο εβδομάδες μετά το χωρισμό που ο πόνος είναι πολύ έντονος. Ο πόνος ενός χωρισμού είναι όπως το πένθος, έχει διάφορα στάδια, το στάδιο της άρνησης, του θυμού, της διαπραγμάτευσης, της κατάθλιψης και της αποδοχής. Εσύ φαίνεται ότι βρίσκεσαι στο στάδιο της κατάθλιψης, της θλίψης. Υπάρχει ειδικό playlist στο κανάλι για το πένθος, στο οποίο εξηγούνται όλα αυτά τα στάδια αναλυτικά. Ο καθένας μπορεί να βιώσει ή να τα βιώσει με τη σειρά, άρνηση, θυμός, άρνηση να μην δεν θέλω να το πιστέψω, δεν θέλω να πιστέψω ότι χωρίζουμε. Αυτό που είπες και εσύ, πήγα τη δεύτερη φορά και περιμένω θα τα ξαναβρούμε. Θυμός να είμαι θυμωμένος με τον άλλον που με έχει πληγώσει. Διαπραγμάτευση να προσπαθώ να βρω μια λύση. Δεν ξέρω τι λάθος έκανα. Αυτά που γράφεις εσύ εδώ. Δεν ξέρω τι λάθος έκανα εγώ και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης αυτό. Η θλίψη, το πένθος, η κατάθλιψη είναι το να είσαι στενοχωρημένος, να μην μπορείς να χαρείς την καθημερινότητά σου, το οποίο κρατάει πολύ καιρό. Στον καθένα αναλόγως και με τις συνθήκες του και με την ηλικία του και με τα βιώματα του για την ψυχολογική του κατάσταση, για την ψυχική του ανθεκτικότητα. Και η αποδοχή είναι το στάδιο που αποδέχεσαι ότι έχει τελειώσει και το έχεις πάρει απόφαση δηλαδή και προσπαθείς να προχωρήσεις.
Τώρα, το πένθος από μια σχέση που ήσουν 1,5 χρόνο μαζί, αλλά φαίνεται πως ήταν σημαντική σχέση για σένα, ήταν σχέση συγκατοίκησης, επένδυσες συναισθηματικά μόνο σε αυτόν τον άνθρωπο, συνδέθηκες με αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει. Θα έλεγα ότι θα πάρει τουλάχιστον 3-4 μήνες. Είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο να πάρει τουλάχιστον 3-4 μήνες. Οπότε σε αυτό το διάστημα θα σε συμβουλεύσω να μην κάνεις άλλη σχέση. Να μην κάνεις rebound relationship, να μην κάνεις σχέση ανάκαμψης, να μην πας να γνωρίσεις κάποιον άλλο για να ξεπεράσεις τα αρνητικά συναισθήματα που έχεις από αυτό. Να δώσεις τον εαυτό σου το χρόνο να βιώσει το πένθος, να πενθήσεις για την απώλεια και σε παρακαλώ ψάξε στο κανάλι μας, υπάρχει το βίντεο για τις δωρεάν δομές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα. Ψάξε να πάρεις λίγη βοήθεια, αγάπη μου. Η ψυχοθεραπεία όταν χωρίζουμε είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Αντιλαμβάνομαι ότι είσαι εργαζόμενη και φοιτήτρια παράλληλα και δεν έχεις την οικονομική ευχέρεια να πληρώσεις για να κάνεις κανονική ψυχοθεραπεία σε κάποιο ψυχολόγο. Προσπάθησε όμως και τα βίντεο μας να τα βλέπεις και όσες συναντήσεις μπορείς να έχεις με μια δωρεάν δομή ή στο πανεπιστήμιο σου, αν υπάρχει ψυχολόγος. Στα περισσότερα πανεπιστήμια υπάρχει ψυχολόγος, υπάρχει υπηρεσία εκπαιδευτικής ψυχολογίας για τους φοιτητές, συμβουλευτικής. Λοιπόν, πάρε το χρόνο αυτό για να ξαναβρεις τον εαυτό σου. Όπως γράφεις και εσύ τώρα, πρέπει να ξαναξεκινήσεις τη ζωή σου από την αρχή. Πάρε τα μαθήματα. Ποια είναι τα μαθήματα? Εσύ ξέρεις ποια είναι τα μαθήματα που θα πάρεις εσύ από το δική σου τη σχέση και το δικό σου το χωρισμό. Εγώ θα προσπαθήσω να σκεφτώ κάποια μαθήματα που ίσως είναι καλύτερα να πάρεις, όπως για παράδειγμα να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου. Γιατί είπες ότι από την αρχή της σχέσης αυτός ήθελε να συγκατοικήσετε, αλλά εσύ το ανέβαλες και στον πέμπτο μήνα δέχθηκες να συγκατοικήσετε. Το γεγονός ότι κλωτσούσες μέσα σου από την αρχή για να συγκατοικήσετε, ίσως το ένστικτό σου, τον gut instinct σου, η διέστησή σου, σου έλεγε ότι κάτι δεν θα πάει καλά. Επίσης, το άλλο το μάθημα που νομίζω είναι καλή ιδέα να πάρεις είναι να μην τα δίνεις όλα σε μια σχέση, να μην γίνεσαι γυναίκα που αγαπά υπερβολικά τον άνδρα, να μην γίνεσαι αυτή που θα φτακάνει όλα, που θα τα φροντίζει όλα μέσα στο σπίτι, να δίνεις συνέχεια χωρίς να ζητάς αυτά που δικαιούσε. Βάζουμε όρια, αγάπη. Είναι πολύ δύσκολο να το μάθουμε αυτό το πράγμα. Οι γυναίκες που αγαπάμε πολύ, είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Όμως χρειάζεται στα μεσοδιαστήματα μεταξύ σχέσεων να κάνουμε δουλειά πάνω στον εαυτό μας σε αυτό το θέμα. Δηλαδή να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας και μέσω της ψυχοθεραπείας και μέσω της ψυχοεκπαίδευσης που κάνουμε εδώ στο κανάλι και μέσω διαβάσματος. Γι' αυτό λέω να διαβάσει το βιβλίο της Ρόμπιν Νόρουντ, Γυναίκες που αγαπούν πολύ. Δεν παίρνω καμία προμήθεια να διαφημίζω το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που μου έχει αλλάξει τη ζωή και τώρα που το ξαναδιαβάζω είμαι ενθουσιασμένη με αυτό. Διάβασε βιβλία ψυχοεκπαιδευτικά που θα σε βοηθήσουν να δυναμώσεις μέσα σου και να καταλάβεις ότι δεν αξίζει τον κόπο να χαραμιζόμαστε για κανέναν και για τίποτα. Και ότι μία σχέση που πρέπει να την ταΐζουμε συνέχεια εμείς για να μπορέσει να διατηρηθεί, δηλαδή να προσφέρουμε περισσότερα το ένα μέρος από το άλλο μέρος, κάποια στιγμή θα τελειώσει. Και κάποια στιγμή θα τελειώσει και αυτός που έχει προσφέρει πολύ περισσότερα θα νιώθει άδειος, θα νιώθει ότι έχει πεταχτεί σαν μια στημένη λεμονόκουπα. Και εμείς επιτρέπουμε να μας τύψουν. Και άντρες και γυναίκες. Υπάρχουν και γυναίκες που αγαπούν. Και άντρες που αγαπούν πολύ. Δεν είναι μόνο γυναίκες που αγαπούν πολύ, υπάρχουν και άντρες που αγαπούν πολύ. Που προσφέρουν τα πάντα προκειμένου να έχουν την αγάπη και καταλήγουν στο τέλος να νιώθουν ότι αφού πάρει από εκείνους το τέρι τους ό,τι έχει πάρει, τους αφήνει είτε σαν ένα βαρύδι που θεωρεί ότι αφήνοντας αυτό το βαρύδι θα νιώσει καλύτερα, είτε πηγαίνοντας αλλού. Δύσκολο αυτό που βιώνεις, κόρη μου. Επίπονο. Βιώνεις την ουσία τον πρώτο σου χωρισμό σαν από γάμο, επειδή συγκατοικούσατε κιόλας. Πρώτο χωρισμό από σοβαρή σχέση. Λες ότι εσύ έκανες σχέσεις προηγουμένως, ότι αυτός απλώς περνούσε καλά. Αυτό είναι σημαντικό να το κοιτάζουμε στην αρχή μιας γνωριμίας, το ιστορικό του άλλου, όσο θα μας το πει φυσικά. Δεν έρθει κάποιος και πει, ξέρεις, εγώ μέχρι τώρα δεν έχω κάνει σχέση. Εγώ μέχρι τώρα απλώς περνούσα καλά. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό σημάδι ότι κάποιος απλώς περνούσε καλά. Φυσικά στην ηλικία που ξεκίνησατε, εσείς ήταν και πολύ νωρίς. Δηλαδή, θα έλεγε κάποιος ένα αγόρι στα 21-22, μπορεί όντως να μην έκανε. Αλλά είχε ερωτική ζωή, αλλά δεν έκανε σχέση, περνούσε μόνο καλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος στο παρελθόν του δεν έχει δημιουργήσει ερωτική σχέση και είμαστε η πρώτη του ερωτική σχέση, είναι πολύ πιθανό να μάθει πάνω μας. Και γιατί να μπούμε εμείς στη διαδικασία να μάθουμε τον άλλον και να τον εκπαιδεύσουμε τον άλλον πώς να κάνει σχέση.
Ποιο είναι κατάλληλο για να εκπαιδεύσει έναν άνθρωπο να κάνει σχέση? Το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει. Η οικογένειά του, οι γονεί του, οι δάσκαλοι του, ο ψυχολόγο του, αν πάει. Η συνδεσιμότητα διδάσκεται από πολύ νεαρή ηλικία μέσα από την οικογένεια και μέσα από την ανατροφή. Οι άνθρωποι που λένε εγώ δεν θέλω να κάνω σχέση και εγώ θέλω μόνο να περνάω καλά, είναι πολύ πιθανό να μην έχουν και την ικανότητα της συνδεσιμότητας ή να έχουν πολύ χαμηλή ικανότητα συνδεσιμότητας. Όλα αυτά είναι έτσι πολύ σύνθετα, πολύπλοκα. Πάρε το χρόνο σου. Είναι εντάξει να μην είσαι καλά. Είναι εντάξει να είσαι ευάλωτη. Είναι εντάξει να πενθήσεις. Είναι εντάξει να κλάψεις. Είναι φυσιολογικό, θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα και να ανακουφιστείς. Και σε συμβουλεύω, κορίτσι μου, να μην κάνεις άλλη σχέση νωρίς. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου να χωνέψει αυτό που συνέβηκε, να περάσει από τα διάφορα στάδια του πέθους και να βγεις από αυτό πιο δυνατή και πιο ολοκληρωμένη. Και δώσε την προσοχή σου στις σπουδές σου, δώσε την προσοχή σου στην εργασία σου και δώσε την προσοχή σου και στον εαυτό σου που πενθάει. Μόλις χωρίσουμε, χρειάζεται να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Να κάνουμε πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα. Να δώσουμε στον εαυτό μας μικρές πολυτέλειες που μπορούμε να του τις δώσουμε, ούτως ώστε να τον προστατεύσουμε από τον πολύ πόνο ή να τον ενδυναμώσουμε ώστε να αντέξει τον πολύ πόνο. Αγάπη μου, έχεις την αγάπη όλων μας και τις αγκαλιές όλων εδώ στο κανάλι. Είναι δύσκολο, αλλά θα περάσει και θα βγεις δυνατότερη. Φιλιά, καλό βράδυ.